Καλησπέρα, συγχαρητήρια κιόλας για την νίκη. Ο Ολυμπιακός είναι επίσημα πλέον, έχει το πλεονέκτημα έδρας. Ποιο είναι το πρώτο συνέστημα γι' αυτό? Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ο δεύτερος στόχος της χρονιάς. Ο πρώτος ήταν να προκριθούμε στα play-off. Ο δεύτερος είναι το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο το καταφέραμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, όπως είπα. Και προχωράμε βάζοντας μικρούς στόχους. Παιχνίδι με το παιχνίδι, προπόνηση με την προπόνηση, να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Ο Ολυμπιακός στην προηγούμενη αγωνιστική έχασε στο Βελιγράδι την Παρτιζάν. Σήμερα ήρθε και κέρδισε στο ΣΕΦ τη Βιλερμπάν με ευκολία από την αρχή του παιχνιδιού, ήταν μπροστά. Πήρε και την πρόκριση. Θεωρείς ότι αυτό ήταν ένα καλό ξέσπασμα εν ώψη της συνέχειας αλλά και του ντέρμπι που έρχεται? Εντάξει, σίγουρα όταν παίζει μετά από μια ήττα, όταν παίζει τόσο σύντομα κάποιον αγώνα και καταφέρει να κερδίσει παίζοντα καλό μπάσκετ, σίγουρα παίρνει ψυχολογία. Δεν προλαβαίνει να σκεφτεί. Γενικά στην Ευρωλίγα δεν προλαβαίνει να σκεφτεί μια ήττα και μια νίκη και να μείνει εκεί. Το ξέρουμε. Θα ξεκινάει να κερδίσει όλα τα παιχνίδια. Προφανώς το επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σκληρό. Μένουμε στην νίκη, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Μην ξεχνάμε αύριο και ετοιμαζόμαστε για τον Παναθηναϊκό. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που παίρνει το πλεονέκτημα έδρας και ακολουθεί ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο φαντάζομαι ξέρεις ότι εδώ και πολύ καιρό είναι sold out. Θες να περάσει ένα μήνυμα στον κόσμο ή τουλάχιστον να μας πεις τι περιμένεις από το παιχνίδι της Παρασκευής, μιας και υπάρχει αυτό το μεγάλο σερί? Εντάξει, το βλέπουμε στα σερί. Εμείς το βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα έρθουμε εδώ για να πάρουμε την νίκη. Ο επόμενος στόχος μας νομίζω είναι να κατακτήσουμε την πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα. Χρειαζόμαστε την νίκη να το κάνουμε. Ο κόσμος πραγματικά τον ευχαριστούμε πάρα πολύ καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είναι δίπλα μας, μας στηρίζει. Δεν το θεωρούμε κάτι δεδομένο αυτό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον περιμένουμε και την Παρασκευή και θα πούμε εμείς να κερδίσουμε.